Από την επιστροφή των 6 βαθμών από την υπόθεση τη Λάσκοφ. Θα ξεκινήσουμε τα πλάνα μας με την επίσκεψη που έκανε αντιπροσωπεία του της αποστολής του Ολυμπιακού με επικεφαλής τον Πέδρο Μαρτίνς στον τόπο που δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης Καμπανός. Αποδοθεί φόρος τιμής στην μνήμη του. Βλέπουμε εδώ την επίσης μέσα στο Πέανθης Βικελίδης, τους παίκτες του Ολυμπιακού με λουλούδια, αφήνουν λουλούδια στη μνήμη του 19χρονου που έπεσε θύμα του τυφλού φανατισμού. Ο Μπούργκος στον πάγκο, ο τρίτος. 3-3 ο Μπούργκος, ε. Βεβαίως. Και η πρώτη φάση στο παιχνίδι ήταν και το γκολ του Ολυμπιακού στο 13ο λεπτό. Η σέντρα από τον Γκάρι Ροντρίγκες και ο Γιούσεφ Ελαραμπή, από τον οποίο φαίνεται ότι ξεκινάει η φάση, άλλαξε έξυπνα το παιχνίδι. Η μπάλα έφτασε στο Ροντρίγκες, αυτός σέντραρε με μια ξηραφιά. Ο Γιούσεφ Ελαραμπή που καιροφυλακτούσε στο δεύτερο δοκάρι, άνοιξε το σκορ. Εδώ έχουμε ένα φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Ματίγια, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Βατσλίκ στο 25ο λεπτό. Στο 27 θα δούμε το γύρισμα του Εντιαγή. Ο Καμάρα άφησε στον Ιτούρμπε. Αυτός προσπάθησε να κάνει το σουτ από καλή θέση. Δεν έπιασε καλά την μπάλα. Χάθηκε αυτή η φάση για τον Άρη. Και εδώ δείτε μια περίπτωση που ο Γιούσεφ Ελαραμπή δεν κατάφερε να γυρίσει σωστά την μπάλα. Χάθηκαν οι προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Ο Μαντί Καμάρα παίρνει τη θέση του Ζωάου Καρβάλιο στο 43 με τον Πέντρο Μαρτίνς να θέλει να προλάβει τα χειρότερα, καθώς ο συμπατριώτης του είχε δει την κίτρινη κάρτα και στην ίδια φάση φλέρταρε έντονα με την δεύτερη. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Η πρώτη φάση στο 50 κόντρα με τον Άρη, τελείωμα από τον Μαντσίνη χωρίς το επιθυμητό για τον Άρη αποτέλεσμα. Κάτι που ήρθε όμως στην επόμενη φάση σε μια καλά οργανωμένη ανάπτυξη για τον Άρη. Η μπάλα από τον Μπράμπετς πήγε στον Ντιαγέ. Αυτός βρήκε στον χώρο πολύ ωραία τον Καμαρά, το πλασέ του Μαυριτανού, ο οποίος σκόραρε για 8η φορά φέτος και έφερε το μάτς στα ίσια στο 52. Αμέσως μετά, στο 72, ο Βαλμπουένα σε ένα φάουλ καλοχτυπημένο. Ο Μαντί Καμαρά από πολύ καλή θέση στην ουσία βρήκε την μπάλα με το καλάμι και έχασε την ευκαιρία. Εδώ το φάουλ που έκανε στον Πάλμα ο Μπουχαλάκης σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, το οποίο δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ο Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος είχε περάσει το παιχνίδι πριν από 8 λεπτά και με αυτό το πολύ καλό δεξί σουτ άφησε άγαλμα τον Βατσλίκ και πέτυχε την ανατροπή για τον Άρη. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε με κάποιο τρόπο στη συνέχεια να γυρίσει το παιχνίδι, έμεινε όμως από ενέργεια και από πάθος, θα έλεγε κανείς, με αποτέλεσμα να μην έρθουν και οι πολλές φάσεις. Εδώ είδαμε ένα σουτ από τον Μασούρα, από πλάγια θέση που έπεσε, που έστειλε την μπάλα πάνω στον Βατσλίκ και στο 89 η τελευταία φάση του παιχνιδιού με τον Φαντιγκά από καλή θέση να σουτάρει πάνω από τα δοκάρια του Κουέστα. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Άρη. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο... Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος. Ένα πολύ φανταστικό παιχνίδι με τον κόσμο, με την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε και για την απόδοση της ομάδος. Χρειαζόταν η υπομονή, η ηρεμία. Την είχαμε την ηρεμία και την υπομονή στη διάρκεια του παιχνιδιού. Χρειαζόμασταν ένα γκολ για να έρθει και το επόμενο. Κάθε μέρα η δουλειά είναι σημαντική να γίνεται από όλο τον κόσμο που είναι γύρω από την ομάδα και την ίδια την ομάδα. Συμβαίνει αυτό και εκεί στοχεύει στο να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο. Fez a diferença no resultado final. Σήμερα πραγματικά ήταν ένα έντονο παιχνίδι, όμως δεν ξέρουμε να το πιο έντονο. Έχουμε παίξει πολλά έντονα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ξέραμε όμως σίγουρα πως θα δυσκολεύανε τα πράγματα σήμερα για μας, γιατί ο Άρης προερχόταν από δύο πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Προερχόταν από, επίσης έχει πάρει τους βαθμούς από το ΚΑΣ, κάτι πολύ σημαντικό για εκείνους. Επομένως, ξέραμε πως θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα γεμάτη αυτοπεποίθηση, γεμάτη δύναμη και το παιχνίδι ήταν δύσκολο για μας όπως και να έχει. Προσπαθήσαμε, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όμως δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Ο Άρης ήταν πολύ αποτελεσματικός. Δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του αγώνα και καταλήξαμε να χάνουμε το παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε προσπαθώντας να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Για μας δεν έχει τελειώσει τίποτα. Το δηλώνει πάντα εδώ και πολύ καιρό στη συνέντευξη τύπου ότι ακόμα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε με δύναμη, πρέπει να συνεχίσουμε με σοβαρότητα και συγκέντρωση για να κερδίσουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε μέχρι να πληρώσουμε το στόχο. Εδώ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, σε μια επίθεση της ομάδος του Άρη, ζητάνε παράβαση για χέρι ή του Άρη. Όμως βλέπουμε ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού το χέρι είναι σε φυσική θέση.
πολύ σωστά διαιτητής και ΒΑΡ συνέχισαν το παιχνίδι. Εδώ από την άλλη πλευρά μια επίθεση της ομάδος του Άρη. Ο βοηθός υποδεικνύει παράβαση για offside. Πράγματι φαίνεται και με γυμνό μάτι ότι ο παίκτης του Άρη είναι σε θέση offside. Σωστά λοιπόν ήταν η υπόδειξη, σωστή ήταν η υπόδειξη του βοηθού. Και εδώ είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Δημήτρης. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Καρβάλιο, κάνει μια ψυχολόγητη ενέργεια. Την ώρα που ο παίκτης του Άρη πάει να παίξει την μπάλα, κλωτσάει την μπάλα, παίρνει κίτρινη κάρτα, όμως και έφερε και ένα αντιδικία μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Αντί να τον αποβάλει ο διαιτητής με δεύτερη κίτρινη κόκκινη, πράγμα το οποίο το έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού και τον άλλαξε λίγο χωρίς να πάρει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ακριβώς. Εδώ έχουμε την επίθεση του Ολυμπιακού, του Άρη. Βλέπουμε ότι ο παίκτης του Άρη είναι σε θέση offside, βάζει γκολ, όμως σωστά ακυρώνει.